Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αφήγηση Κώστας Μπορμπουδάκης. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι μια από τις θεομητρικές γιορτές της Χριστιανοσύνης, σε ανάμνηση της χαρμοσύνης αναγγελίας από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία, ότι πρόκειται να γεννήσει το Γιο του Θεού. Τιμάται από την Εκκλησία στις 25 Μαρτίου και στον ελληνικό χώρο συμπίπτει με τον γιορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης. Την αυτή ημέρα γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Ευάγγελος και Ευαγγελία. Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου συνέβη 6 μήνες μετά τη θαυμαστή σύλληψη του Ιωάννη του Προδρόμου από την Ελισάβετ, τη γυναίκα του Ζαχαρία, όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στάλθηκε από το Θεό προς την Παρθένο Μαριάμ για να της ανακοινώσει ότι θα φέρει στον κόσμο το Γιο του Θεού. Εκείνη την περίοδο, η Μαρία ζούσε στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και ήταν μνηστευμένη με τον ξυλουργό Ιωσήφ. Ο Γαβριήλ εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στη Μαρία και της απίφθινε το χαιρετισμό. «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου!» Η νεαρή γυναίκα ήταν λογικό να πανικοβληθεί, αλλά ο Αρχάγγελος την καθησύχασε. «Μη φοβού, Μαριάμ, έβρες γαρχάριν παρά το Θεό!» Μόλις συνήλθε από την ταραχή, η Μαρία, γεμάτη απορία, ρώτησε τον Αρχάγγελο πώς θα συλλάβει, αφού δεν γνωρίζει τον άντρα. Ο Γαβριήλ της αποκρίθηκε ότι το Άγιο Πνεύμα θα την καλύψει σαν σύννεφο και θα ενεργήσει αφανώς και μυστηριωδώς τη σύλληψη του Γιου του Θεού. Και για να γίνει πιο πιστευτός, επικαλέστηκε τη θαυμαστή σύλληψη του Ιωάννου του Προδρόμου από την Ελισάβετ. Η Μαρία πίστηκε από τα λόγια του Γαβριήλ και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ απήλθε. Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου καθιερώθηκε γύρω στον 4ο αιώνα και μετά τον ορισμό της εορτής των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου. Ως είναι ευνόητο, μεταξύ των δύο αυτών γιορτών υπάρχει στενή σχέση και έπρεπε ο γιορτασμός του Ευαγγελισμού να τοποθετηθεί 9 μήνες πριν από τη γέννηση του Χριστού, στις 25 Μαρτίου. Το εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου αναφέρεται και στο Κοράνιο, το Ιερό Βιβλίο των Μουσουλμανών. Μία ακόμα απόδειξη της βαθιάς επιρροής του Μωάμεθ από τη χριστιανική διδασκαλία. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου έχει επηρεάσει πολλούς και σημαντικούς εικαστικούς καλλιτέχνες όπως οι Ντούτσιο, Λεωνάρντο Νταβίντσι, Πάολο Ντεματέις, Καραβάτζιο, Μποτιτσέλι, Τζιώτο, Ρούμπενς, Ελ Γκρέκο και Ντονατέλο. Την ημέρα του Ευαγγελισμού παραμένει η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με μία εξαίρεση. Η Εκκλησία επιτρέπει την ψαροφαγία, όπως και την Κυριακή των Βαΐων, λόγω της σπουδαιότητας της γιορτής. «Αν δεν έχεις να φας ψάρι, να γλύψεις ψαροκόκαλο», λένε σε πολλά μέρη της Ελλάδας, ενώ σχετικό είναι και το παιδικό τραγουδάκι του Ευαγγελισμού και τον Βαγιό «Τρώνε ψάρι και κοιό». Το έδεσμα της ημέρας είναι ο μπακαλιάρος με ή χωρίς σκορδαλιά. Ο παστός μπακαλιάρος που καταναλώνουμε εμφανίστηκε στο ελληνικό τραπέζι περί τον 15ο αιώνα και με την πάροδο του χρόνου καθιερώθηκε ως το πιάτο της γιορτής του Ευαγγελισμού. Με εξαίρεση τα νησιά, όπου υπήρχε πάντα φρέσκο ψάρι, στην υπόλοιπη Ελλάδα ο παστός μπακαλιάρος ήταν η φθηνή και εύκολη λύση. Ιστορικά, εκείνοι που έστελναν στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες μπακαλιάρου ήταν οι Άγγλοι, οι οποίοι τον αντάλλασαν με σταφίδα. Παλαιότερα πίστευαν ότι το βράδυ της παραμονής του Ευαγγελισμού ανοίγουν οι ουρανοί και ό,τι προλάβεις να ζητήσεις τη στιγμή εκείνη θα το αποκτήσεις. Γι' αυτό έλεγαν ότι όποιος γεννιέται την ημέρα αυτή είναι τυχερός σε όλη τη ζωή. Την ίδια επίσης βραδιά τα δέντρα χαμηλώνουν και προσκυνούν τη γη. Το φαινόμενο όμως το βλέπουν μόνο οι δίκαιοι. Του Ευαγγελισμού θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες γιορτές, γι' αυτό επιβάλλεται αποχή από κάθε δουλειά. Λέγουν χαρακτηριστικά ότι ακόμη και τα χελιδόνια που τότε αρχίζουν να επιστρέφουν, αυτή την ημέρα σταματούν να χτίζουν τη φωλιά τους.